Σωτηρόπουλε. Εξηγνιάστηκε η υπόθεση της 22χρονης κοπέλας με το τατουάζ. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι ο άνθρωπος που την κακοποίησε και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου στο Ζεφύρι. Από το γραφείο του εισαγγελέα στον ανακριτή και από εκεί στα κρατητήρια της ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Ο 60χρονος, που μένει μια ανάσα από το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η 22χρονη κοπέλα με τα τατουάζ, προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Την είδα πεσμένη στο πεζοδρόμιο και πήγα να της βάλω ένα μαξιλάρι στο κεφάλι γιατί τη λυπήθηκα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Λίγη ώρα αργότερα όμως τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν άφηναν καμία αμφιβολία ότι είχε υπάρξει σεξουαλική επαφή με την νεαρή κοπέλα. Το ερώτημα είναι σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνη την ώρα η 22χρονη. Στον 60χρονο ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών για βιασμό, ενώ όπως διαπιστώθηκε δεν είχε εκδώσει ποτέ στη ζωή του ταυτότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποινικό του μητρό βαραίνει και μία ακόμα υπόθεση βιασμού πριν από περίπου ένα χρόνο. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται χθες το βράδυ, όταν η 22χρονη μπόρεσε και μίλησε στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνης ασφαλείας Δυτικής Αττικής. Είχα πάει με έναν φίλο μου επίσης τοξικομανή στο Ζεφύρι για να αγοράσουμε τη δόση μας. Πήραμε ναρκωτικά, κάναμε χρήση και ύστερα ξεκινήσαμε να περπατάμε σε διάφορους δρόμους, ψάχνοντας να αγοράσουμε και άλλη δόση. Δεν θυμάμαι και πολλά, γιατί από κάποιο σημείο και μετά ήμουν υπό την επίρρεια και δεν είχα επαφή με το περιβάλλον. Αυτή την κατάσταση φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε ο 60χρονος, από τον οποίο δεν ήταν η πρώτη φορά που η νεαρή αγόραζε ναρκωτικές ουσίες. Για αρκετές ημέρες πριν από το περιστατικό δεν είχα κάποια σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, δεν μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη μέρα, καθώς ήμουν υπό την επίρρεια των ουσιών. Όταν ο φίλος της 22χρονης επέστρεψε στο σπίτι του 60χρονου, την έβγαλαν έξω στο δρόμο και την εγκατέλειψαν μέχρι που την εντόπισαν περαστικοί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί τη Δευτέρα. Ένας επίδοξος ληστής αυτοτραυματίστηκε και έχασε τη ζωή.